από την πλευρά των καταθέσεων πινακίδων, διαπιστώσετε και μόνοι σας μπαίνοντας μέσα στην υπηρεσία ότι ο κόσμος είναι πολλής. Πάντα τελευταία στιγμή, δυστυχώς, έρχονται να εξυπηρετηθούν και να καταθέσουν τις πινακίδες επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Περιμένουν στη σειρά. Οι υπάλληλοι είναι όλοι στη θέση τους. Δεν υπάρχει άδεια τουλάχιστον στο τμήμα των αυτοκινήτων. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους πολίτες που επιθυμούν να ακινητοποιήσουν τα φορτηγά αυτοκίνητά τους. Τα γιοταχή πάνε στην εφορία. Και εκεί, από ό,τι έχω μάθει τουλάχιστον, επίσης υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος. Και αν σκεφτούμε ότι αύριο και μεθαύριο υπάρχει και απεργία, έχει μεγάλη ουρά και μεγάλη ταλαιπωρία. Οπότε το ποσοστό που έρχεται εδώ και καταθέτει τις πινακίδες από τα επιχειρηματικά αυτοκίνητα είναι αρκετά μεγάλο. Δεν μπορούμε να έχουμε νούμερα αυτή τη στιγμή, γιατί η διαδικασία συνεχίζεται. Υπάρχουν και τα ΚΕΠ που επίσης γίνονται καταθέσεις. Μετά το πέρας και εφόσον ολοκληρώσουμε και με το πρωτόκολλο, θα έχουμε μία σαφή εικόνα. Έρχονται καταθέσεις γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη, είναι η συντήρηση, τα του καιρό. Περισσότερο είναι τα τέλη κυκλοφορίας ημερολογιακά, γιατί αν ήταν η συντήρηση ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσαν να έρθουν και στα μέσα του χρόνου και 1-2 μήνες νωρίτερα. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κόστος αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν είναι μεγάλο στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, εξαρτάται από το μεικτό βάρος. Τα μικρά, τα αγροτικά και αυτά που συνήθως είναι και τα πιο πολλά, είναι περίπου στα 100 ευρώ. Τα μεγαλύτερα? Ανάλογα με το μεικτό βάρος ανεβαίνει. Αυτό το καιρό τώρα τι γίνεται στα γενικά, οι έλεγχοι συνεχίζουν τώρα χρονιά τις μέρες στην υπηρεσία σας? Οι έλεγχοι έχουν προς το παρόν ατονίσει, διότι όλος ο κόσμος είναι περισσότερο στο να εξυπηρετήσουμε, δεν έχουμε άτομα να βγούμε έξω για ελέγχους. Εδώ στην υπηρεσία σας έχουν υπαλλήλους, συναδέλφους, ότι βγήκαν σε σύνταξη.